Το τιμόνι! Σιγά. Μπρος! Τι χαζεύεις, ρε πατέρα! Μπες μέσα! Λοιπόν, ξεκινάμε για Χαλκίδα. Ποιος άλλος θα έρθει μαζί? Εγώ. Εγώ θα έρθω μαζί σου, παπά. Ό,τι είχα να κάνω εδώ το έκανα. Το έκανες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπες μέσα, ρε. Α, ναι, μην ξεχάσουμε να περάσουμε την αντιπροσωπεία του. Μπες μέσα, ρε, στο τιμόνι, εσύ. Μπρος! Δεν κάνει να μένουμε εδώ, είναι επικίνδυνα. Γιατί κάνεις αντρελός, ρε. Μπες μέσα, ρε πατέρα. Βρήκες την ώρα τώρα για κουβέντες. Μπες μέσα. Ό,τι γινότανε πάντα, παππού. Τρελοκομείο. Εγώ έχω να πάω στο Υπουργείο. Εσύ πήγαινε όπου θες, μόνο που είσαι. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Σύντομα. Γεωργία, με τσίπησες. Γόρι, γόρι. Θα αρέσει το ρούχο. Έτσι δεν λένε. Καλά, αυτή τη φορά θα γίνεις μια πεθερά μοντέλο. Και την άλλη φορά υπέρκομψη ήταν η Ολιβία. Υπέρκομψη. Ενώ πάντα μοντέλο είναι η κουνιάδα μου. Σκάσε, μωρή Αθηνούλα. Που βρήκες τώρα να θυμηθείς την άλλη φορά. Μοντέλο και βλακίες. Την κόρη μου να δω τώρα. Το άλλο μοντέλο. Τι θα κάνω με αυτή. Τι θα κάνουμε, βρε Ολιβία. Θα παντρευτεί τώρα. Άντε, πάνε, τελειώσαν τα ψέματα. Ναι, βέβαια. Με ποιον όμως. Θέλω να πω με ποιον ηθικό. Αποφάσισε? Και βέβαια αποφάσισε. Τότε γιατί τα πηγαίνω φέρνουμε από σπίτι σε σπίτι και τα δύο νηφικά. Έλα και εσύ, πες ότι κάτι συμβαίνει την τελευταία στιγμή. Ένα σκίσιμο, ένα τράβηγμα, κάτι. Παρά να πάει στην εκκλησία με τις καρφίτσες, τσουπ, αλλάζει νηφικό και αυτό ήταν. Σύγχρονο, ρε παιδάκι μου, με ξανατσίπησες. Νηφικό ρεζέρβα. Γαμπρό ρεζέρβα. Όλα τα έχει αυτός ο γάμος. Ρεζέρβα γαμπρό. Τι εννοείς ρεζέρβα γαμπρό, Ολμπία? Τι γίνεται, κύριε προϊστάμενε? Τι να γίνει, Τάσο? Τι έπαθες και με περιμένεις στον δρόμο? Με έχει φάει αγωνία, κύριε προϊστάμενε. Τι έχεις πάθει κι εσύ και τι τραβάς τα καλά καθούμενα? Εντάξει, εντάξει. Για εξετάσεις. Μια χαρά είναι. Είμαστε καλά, μην ανησυχείς. Τώρα πρέπει να πάω στη Μητρόπολη για τα υπόλοιπα. Στο Υπουργείο πήγατε? Στο Υπουργείο. Ένα στο Υπουργείο πήγα. Δεν κατάλαβα γιατί, αλλά πήγα. Έγινε καραμπόλα. Στην Εθνική. Στο ΣΟΗ. Πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλο. Και όλοι. Τάσο. Βόηθα να τελειώσω με αυτή την ιστορία γιατί δεν με παίρνει άλλο. Να βοηθήσω. Πολύ ευχαρίστω να βοηθήσω, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω, με έχει φάει το μαύρο άγχος με σας, κύριε Ανέστη. Με την κοπέλα, τι θα κάνουμε με την κοπέλα? Την Θεός φυλάξει, λέω. Την είδατε? Ας την αυτή, πάει αυτή. Αυτή μάλλον. Νομίζω δηλαδή, έπεσε από δίπλα άλλος. Τέλος πάντων, ίσως έπρεπε να γίνει έτσι από την αρχή. Έπεσε από δίπλα άλλος? Σοβαρά μιλάτε τώρα? Σοβαρά! Ποιος καλέ, ποιος? Ποιος? Αν είναι αυτός που υποθέτω, ας τα να πάνε. Ποιον υποθέτετε, κύριε προϊστάμενε, ε? Πέστε μου εμένα, πέστε μου. Γιατί ρε Τάσο? Έτσι κι αλλιώς τώρα πια δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Πορεύεται ωραία μου κυρία. Ευχαριστώ. Είναι που λέει και το ρητό, χορεύοντας με τους λύκους. Δεν ήτανε ρητό, ταινία ήτανε, με καουμπόιδες και Ινδιάνες. Αυτό λέω κι εγώ. Σε παρακαλώ, Νικόλα, αν με λυπάσαι λιγάκι, άσε με να φροντίσω μόνη μου τα πράγματα. Ποια πράγματα, ρε μούλα, αφού δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν έχει σημασία πια. Η Αμαλία περιμένει παιδί, αυτό είναι σίγουρο. Το κατάλαβα από το ύφος του Ανέστη, και όχι μόνο. Τ' άκουσα με τα αυτιά μου. Έχουμε δικαίωμα να τις καταστρέψουμε τη ζωή. Για το όνομα του Θεού, μακριά από μένα αυτά. Ό,τι και να μου συμβαίνει, θα το αντιμετωπίσω μόνη μου.
Στο κάτω-κάτω δεν είμαι ανήλικη. Έλα τώρα, λες αχλαμάρες. Επειδή έκαναν μια εξέταση, προληπτικός. Όταν φτάνεις να κάνεις τεστ εγκυμοσύνης, δεν είναι προληπτικός συνήθως. Τα ξέρεις από πριν τα αποτελέσματα και απλώς βεβαιώνεσαι. Και στη δική μας περίπτωση αυτό συμβαίνει. Τι σημασία έχει. Σε παρακαλώ, για χάρη της. Μου δίνεις το λόγο σου ότι δεν θα κάνεις καμιά τρέλα. Τι τρέλα.